Είμαστε μάρτυρες δεύτερη φορά σε επεισόδιο που γίνεται μέσα από το σχολείο, οργανωμένα, χρυσαυγήτικων επιθέσεων, φασιστικών στοιχείων, με όπλα στη λιάρη κτλ. Και αντί να μας προστατεύσει, υποτίθεται το κράτος, κάνει πλάτες και χτυπάει με δακρυγόνα εμάς τους εκλεγμένους συνδικαλιστές, τους γονείς και τους φοιτητές. Αν πάτε να δείτε πίσω, που είναι οργανωμένο το κίνημα, οι ευθύνες είναι ξεκάθαρα στη διεύθυνση, γιατί είμαστε από το πρωί 7.30 ώρα έχουμε δει μέσα στο σχολείο. Πείτε μας λοιπόν, μιλήσατε με τους διευθυντές. Βεβαίως, μιλήσαμε και με τον ένα διευθυντή. Ο άλλος μας είπε, ο ένας που περιθάλπει τα στοιχεία αυτά, μας είπε πέταξε έξω. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις τέτοια ώρα δεν έχουν. Οπότε υπάρχει καλύψη από το διευθυντή μας, λέτε. Δεν ξέρω τι υπάρχει, αυτό δεν είμαι τετέκτη να το βρω. Είναι μαθητές, κυρία Μαρκούλη. Είναι μαθητές. Πιθανά να είναι και μαθητές. Δεν μπορώ να ξέρω, κουκουλοφόροι είναι. Οι κουκουλοφόροι δεν ξέρεις που να είναι. Το σχολείο, αλλά όταν τους βλέπεις από το σχολείο, να σας πω κάτι, έχει μάθει, είχε μέσα κόσμο. Είχε μαθητές. Η εκπαιδευτική μέσα που ήταν. Ήταν με την αγωνία μέσα στο στόμα. Προσπαθούσε να προστατέψει τους μαθητές. Θέλει, και εμείς είμαστε εδώ αλληλέγγυοι και στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές που θέλουν να κάνουν ένα μέτωπο για την αναβάθμιση του, την ουσιαστική του σχολείου. Και ανταυτού σε ένα καινούριο κτίριο υποτίθεται. Βλέπεις να είναι θύλακας κυριολεκτικά ακροδεξιών ιδεών. Πέρα από αυτό, συνάδελφε, επειδή έχω επικοινωνήσει με την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είναι εδώ πίσω. Δεν έκανε καν τον κόπο να κατέβει κάτω. Δεν έκανε καν το βήμα. Και από το γραφείο λέει προστατεύστε, υπάρχει κόσμο. Υπάρχει κόσμο. Αυτή είναι η απάντηση δευτεροβάθμια. Ο διευθυντής σας είπε ο άλλος που μιλήσατε. Ο διευθυντής μιλήσαμε με τους συναδέλφους, τι να κάνουν. Έχουν ευθύνες όμως. Ζητάμε να κατονομάζουν τους συγκεκριμένους μαθητές τους. Θα ζητήσετε παρέμβαση εισαγγελέα για όσα γίνονται σε αυτό το σχολείο εδώ και δύο μήνες. Εμάς μας προξενεί πραγματικά εντύπωση, ενώ πέρσι και στις καταλήψεις υπάρχει τρομερή κινητικότητα. Τα είδατε και πέρσι τώρα. Χτυπάγανε με μέρους φοιτητές που διαδήλωναν για το άνοιγμα των σχολών τους. Τώρα δεν έχει γίνει μία σύλληψη. Τα συμπεράσματα δικά σας. Εμείς καλούμε με απόφαση των εκπαιδευτικών σωματείων σήμερα 6.30 ώρες εδώ στην πλατεία Τερψιθέας. Σύσσωμοι, θα τους διώξουμε στις τρύπες τους.